Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στα κεντρικά στούντιο του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας τον αντιπρόεδρο της εταιρείας Παπαστράτου, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Καργαρότο, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, κύριε Ντόκα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πάντα πολύτιμος, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Και να μιλήσουμε λοιπόν για μια εταιρεία, ιστορική εταιρεία η Παπαστράτος, και να δούμε μάλιστα και την πρώτη κάρτα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Καθώς και η χρονιά που ολοκληρώθηκε το 2018, αλλά φαντάζομαι και το 2019 που έρχεται, ήταν καλές οι προοπτικές και αναμένονται καλύτερα πράγματα, φαντάζομαι, και φέτος, κύριε Καργαρότα. Ναι, τα περιγράψατε πάρα πολύ ωραία στη σύντομη εισαγωγή σας. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε να γυρίσω ένα βήμα πίσω, mm-hmm. να πω ότι η εταιρεία Παπαστράτος, έχοντας μία 88χρονη πλέον πορεία στην ελληνική οικονομία, έχει αλλάξει η ρότα στην κυριολεξία εκβάθρων mm-hmm. τον τελευταίο ένα χρόνο. Mm-hmm. Ενδεχομένως θυμάστε εσείς και οι θεατές σας ότι 2 χρόνια πριν, ήταν Μάρτιος του 2017, όταν ανακοινώσαμε μια μεγάλη επένδυση, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, 300 εκατομμύρια επένδυση, πράγματι είναι μεγάλη, mm-hmm. την οποία υλοποιήσαμε και εγκαινιάσαμε ένα χρόνο ακριβώς αργότερα, τον Μάρτιο του 2018. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία ολοκλήρωση ή κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης. Mm-hmm. Έχουμε προσλάβει τους ανθρώπους που είχαμε προγραμματίσει. Είναι κατά κύριο λόγο εξαγωγικό το έργο της επένδυσης. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι περισσότερο από το 80% της παραγωγής mm-hmm. πηγαίνει σε πλέον των 12 χωρών στο mm-hmm. εξωτερικό, από τις πολύ κοντινές μας mm-hmm. Βουλγαρία, Βαλκάνια, έως και την μακρινή και εξωτική Ιαπωνία. Mm-hmm. Και εδώ είναι το οξύμορο. Δείτε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των εξαγωγών πηγαίνει στην Ιαπωνία. Η Ελλάδα εξάγει καινοτομία στη χώρα της καινοτομίας. Που σωστά. Αυτό είναι, ακούγεται οξύμορο, αλλά είναι μια πραγματικότητα σε ό,τι τουλάχιστον μας αφορά. Βεβαίως. Και μας κάνει πάρα πολύ περήφανος αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ με τη δεύτερη κάρτα που μπορούμε να δείξουμε, αν μπορούν οι καλοί συνάδελφοι, σε λιγάκι θα το δείξουμε. Υπάρχει ένα στοιχείο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και το θέλω και σαν τίτλο, ότι η εταιρεία Παπαστράτος προσφέρει, και να το ακούσουν αυτό οι φίλοι τηλεθεατές, 1.261 θέσεις εργασίας συνολικά. Είναι ένα νούμερο που για την Ελλάδα είναι συγκλονιστικό, έτσι, όταν ακούμε καθημερινά να κλείνουν επιχειρήσεις και όταν παλεύουμε σε αυτή τη χώρα να δούμε εργασίες και δουλειές πλήρους απασχόλησης, κύριε Καργαρότο, και όχι μέσας απασχόληση, μερικής απασχόλησης. Ναι. Κοιτάξτε, η εταιρεία Παπαστράτος σε όλη αυτή την πορεία mm-hmm. έχει σταθεί πραγματικά δίπλα στους ανθρώπους της. Από την οικογένεια Παπαστράτου πολλά χρόνια πριν mm-hmm. έως και την νέα ηγεσία της εταιρείας και τη διοίκησή της, οι άνθρωποι είναι βασικός μοχλός και βασικό συστατικό της mm-hmm. επιτυχίας της εταιρείας και της λειτουργίας της. Mm-hmm. Άρα λοιπόν παραδοσιακά υπήρχαν καλή μισθή, υπήρχαν πολλές παροχές, υπήρχαν μπόνους παραγωγικότητας, υπήρχαν πολλές άλλες ωφέλειες για τους εργαζομενούς της, οι οποίες δεν διακόπηκαν, αυτό είναι το πολύ καλό, mm-hmm. στα χρόνια που πέρασαν, αυτά τα χρόνια της βαθιάς κρίσης. Mm-hmm. Ερχόμενη η επένδυση τώρα σε αυτό το νέο προϊόν, δεν μιλήσαμε γι' αυτό, αλλά θα το πούμε νομίζω στη συνέχεια. Θα το πούμε συνέχεια, βεβαίως. Ερχόμενη η επένδυση μας έδωσε την ανάγκη να πάμε σε ακόμα περαιτέρω προσλήψεις. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί περίπου 220-240 από τις συνολικά 400, και γι' αυτό, αν συμπεριλάβουμε και όλους τους ανθρώπους που είναι στην προώθηση του νέου προϊόντος, ανεβαίνουμε στο νούμερο των 1.261 σήμερα που μιλάμε. Και φαντάζομαι οι υπεύθυνοι καθημερινά θα δέχονται καταιγισμό βιογραφικών. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτό είναι αλήθεια, ειδικά μετά την εξαγγελία προμερικών εβδομάδων του επιπλέον μπόνους του 1 εκατομμυρίου σε όλους τους εργαζόμενους. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πλήθυναν αυτές οι προσφορές. Εξάλλου, είστε λίγες και εκλεκτές επιχειρήσεις που είναι στην Ελλάδα και οι οποίες μπορούν να στηρίξουν, και αυτό θα το πούμε και μετά, να σταματήσει αυτό το φαινόμενο του brain drain που είναι τόσο άσχημο για τη χώρα. Επίσης, αυτή την κάρτα διαπιστώνω και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι είστε πραγματικά η πρώτη εταιρεία που γεφύρωσε το χάσμα αμοιβής ανδρών γυναικών. Ναι. Το οποίο αυτό δεν το έχω ξαναδιαβάσει. Κάνω 27 χρόνια επιχειρηματικό ρεπορτάζ. Είναι πρώτη φορά το ναι. διαβάζω και το μαθαίνω. Θα ξεκινήσω με το πρόβλημα και θα έρθω στο τι μας ναι. αφορά. Ναι. Το πρόβλημα της διάκρισης των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κάτι που δεν υφίσταται μέσα στην εταιρεία πολλά χρόνια τώρα. Είναι κάτι που μας απασχολεί όταν το βλέπουμε εκεί mm-hmm. έξω στον κόσμο, είτε στην ελληνική αγορά mm-hmm. είτε σε αγορές του εξωτερικού. Και είναι κάτι το οποίο η Παπαστράτος αλλά και η μητρική εταιρεία πραγματικά έχουν πάρει
την πολύ βαθιά απόφαση να μην το επιτρέψουν εντός της εταιρείας. Mm-hmm. Ενώ λοιπόν υπήρχε αυτό ακριβώς, δηλαδή το να μην υπάρχει διάκριση πρακτικά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ήρθαμε τώρα και το πιστοποιήσαμε. Mm-hmm. Ήρθε ένας ανεξάρτητος φορέας μέσα από μια πολύ εξαντλητική διαδικασία mm-hmm. και μας πιστοποίησε την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, όπου πραγματικά για την ίδια δουλειά προσφέρουμε τον ίδιο μισθό σε άνδρες και γυναίκες. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο IQOS, να μας πείτε για το νέο προϊόν, πώς έχει κυλήσει αυτή η πρώτη χρονιά που συμπληρώνεται αυτό το διάστημα, τι προθετικές ενέργειες ετοιμάζετε στη διάρκεια του 19 και αν πιστεύετε ότι και για την ελληνική αγορά υπάρχει πεδίο ανάπτυξης για το προϊόν αυτό, κύριε Καργαρότα. Ναι. Η συζήτηση για τα εναλλακτικά προϊόντα του καπνίσματος έρχεται από πολύ παλιά, περισσότερο από 10-15 χρόνια mm-hmm. τώρα. Η μητρική εταιρεία της Παπαστράτου, η Philippons International, από το 2008 έχει ξεκινήσει έντονες προσπάθειες στο επίπεδο της έρευνας και ανάπτυξης τέτοιων προϊόντων, εναλλακτικών του καπνίσματος, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό. Σωστά. Με αποτέλεσμα, σήμερα που μιλάμε, να υπάρχουν 4 διαφορετικές πλατφόρμες, κατηγορίες προϊόντων, από τις οποίες η πιο όρημη, αυτή που βλέπουμε σήμερα στην αγορά, είναι το προϊόν που αναφέρατε, mm-hmm. το οποίο είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που συνδυάζεται με κάποιες θερμενόμενες ράβδους καπνού. Και εδώ είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο ότι αποφεύγουμε τα βλαβερά συστατικά του καπνού του τσιγάρου, μην έχοντας καύση μέσα σε αυτό το προϊόν. Έχουμε μια θέρμανση με ελεγχόμενο σύστημα, απόλυτα ελεγχόμενο, έτσι ώστε να εκλείεται η νικοτίνη, αυτή είναι mm-hmm. επιζητή ο καπνιστής, mm-hmm. χωρίς όμως τις βλαβερές ουσίες του καπνού. Στην Ελλάδα ερχόμενη τώρα, η Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία στο προϊόν αυτό. Είμαστε πίσω από Ιαπωνία και Κορέα μόλις. Mm-hmm. Έχει ξεπεράσει το 7% το μερίδιο αγοράς του προϊόντος και περισσότεροι από 150.000 καπνιστές ήδη έχουν στραφεί mm-hmm. στο νέο προϊόν. Και ακόμα πιο σημαντικό, περισσότεροι από το 80% αυτών το κάνουν αποκλειστικά, το χρησιμοποιούν αποκλειστικά. Δεν κάνουν... Έχουν σταματήσει τα συμβατικά τσιγάρα τελείως και κάνουν εντελώς, το προϊόν. Εντελώς. Και βέβαια το ζητούμενο δεν είναι να παραμείνει μόνο αυτό το προϊόν. Το ζητούμενο είναι να έρθουν και άλλα προϊόντα mm-hmm. και σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία επίσης είναι εναλλακτικά του καπνίσματος, δεν λειτουργούν με καύση, άρα και αυτά είναι mm-hmm. δυνητικά λιγότερο βλαβερά. Mm-hmm. Θα πρέπει όλο αυτό να μπορέσει να αποτελέσει έναν καλό πυλώνα πληροφόρησης mm-hmm. προς τον καταναλωτή, νοουμένου βέβαια ότι θα υπάρχει και το κατάλληλο mm-hmm. ρυθμιστικό πλαίσιο. Να μείνουμε λίγο στο ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί είχαμε την ανακοίνωσή σας πρόσφατα. Να μας εξηγήσετε και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές του Attica TV τι υποστηρίζει η εταιρεία απέναντι σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, κύριε Καργαρότα. Θα προσπαθήσω να το πω ναι, έτσι ναι. Με όσο πιο απλά mm-hmm. μπορώ. Πρακτικά αυτό που έγινε είναι μια οπισθοδρόμηση. Mm-hmm. Ενώ τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες χώρες έχει ανοίξει η συζήτηση για την μειωμένη βλάβη Μάλιστα. και πώς η μείωση της βλάβης μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του καπνίσματος, αυτό είναι κάτι που εμείς προσυπογράφουμε. Γιατί εμείς πιστεύουμε απόλυτα ότι δίπλα στις βασικές στρατηγικές πρόληψης να μην πηγαίνει ο κόσμος στο κάπνισμα, διακοπής, όσοι καπνίζουν να διακόπτουν. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και ένας τρίτος πυλώνας, η μειωμένη βλάβη και τα προϊόντα που την υπηρετούν, προκειμένου αυτοί που τελικά παραμένουν στο κάπνισμα να έχουν εναλλακτικές, καλύτερες εναλλακτικές και δυνητικά λιγότερο βλαβερές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, μια διαδικασία, μια επιτροπή, μια mm-hmm. εθνική αρχή που να αξιολογεί αυτά που εμείς προσκομίζουμε και εφόσον διαπιστώσει την ορθότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση να επιτρέπει ο καταναλωτής να πληροφορείται για αυτά τα προϊόντα. Mm-hmm. Κάτι που σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Ενώ σε άλλες χώρες. Ναι, ναι. Αρκετές ναι, σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει αυτή η απαγόρευση, ναι, σωστά. Ακριβώς, σωστά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και εκεί ήταν το σημείο, αν mm-hmm. θέλετε, της μικρής μας αντιμαχίας. Τώρα, πού βρισκόμαστε δηλαδή χρονικά με το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, είναι νόμος του κράτους ναι, ναι. πλέον. Και αυτό που ισχύει είναι ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ναι. οτιδήποτε έχει να κάνει mm-hmm. με την πιθανή μικρή βλάβη, μικρότερη βλάβη, Μάλιστα. οποιοδήποτε προϊόντος. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με νόμο. Ναι. Αλλά εμείς αυτό που ζητάμε πριν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο ναι. είναι
κάτι που ζητούσαμε και από την αρχή, ένας ανοιχτός διάλογος. Mm-hmm. Ένας διάλογος όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, mm-hmm. το Υπουργείο, ναι. η επιστημονική κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών, οι εταιρείες, θα κάτσουν σε ένα τραπέζι mm-hmm. και πραγματικά θα συμφωνήσουν τις αρχές. Και πιστεύουμε ότι μέσα από το διάλογο θα μπορέσει να βρεθεί και η κοινή mm-hmm. συνισταμένη και ο κοινός τόπος. Ξέρω ότι η διοίκηση της εταιρείας υπό τον κύριο Χραπατίδη έχει πολύ υπομονή, το έχετε αποδείξει αυτό, οπότε φαντάζομαι. Κάποια στιγμή θα δικαιωθείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα είπαμε τα πράγματα πάνε αργά, αλλά πρέπει να γίνονται και σωστά όμως τα πράγματα. Είναι αλήθεια. Να μείνουμε και στο κομμάτι της κοινωνικής ευθύνης. Είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι που εγώ το βλέπω στην εταιρεία τόσα χρόνια που την παρακολουθώ. Μόνο τον τελευταίο χρόνο η συνεισφορά σας ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, σε κοινωνικές δράσεις. Ναι. Που πάλι δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι, ιστορικά, το κάνετε, απλώς αξίζει ναι, τον κόπο να το λέμε. Ιστορικά η Παπαστράτος, ναι. Και μάλιστα εστιαζόμενοι σε συγκεκριμένους πυλώνες. Ναι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να προσανατολίζουμε τις δράσεις μας σε εστίες και περιοχές που πραγματικά απασχολούν την κοινωνία και σαν τέτοιες έχουμε αναγνωρίσει πρώτα απ' όλα την ανακούφιση ευαίσθητων mm-hmm. ομάδων συμπολιτών μας. Mm-hmm. Έχουμε αναγνωρίσει την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας γιατί πρέπει να δοθεί και μια όθηση στο mm-hmm. οικονομικό κομμάτι mm-hmm. της mm-hmm. ελληνικής αγοράς. Mm-hmm. Έχουμε αναγνωρίσει την περιοχή. Εμείς βλέπουμε όση ώρα μιλάτε, με συνεχίζει κύριε Καραγρότη, βλέπουμε και την κάρτα με τις... Ναι. Πείτε μου. Έχουμε αναγνωρίσει το γεγονός ότι πρέπει να υποστηρίζουμε δράσεις και εκστρατείες ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Mm-hmm. Είναι κάτι που μας απασχολεί, mm-hmm. δεν είναι καθόλου τιμητικό για τη χώρα και είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ενταθεί στα τελευταία mm-hmm. χρόνια της κρίσης. Και τέλος, μια άλλη μεγάλη περιοχή είναι η υποστήριξη των διοκτικών αρχών. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία τους, κατασταλτική λειτουργία τους για το λαθρεμπόριο. Ήσταν πρωτεργάτες αυτό χρόνια, έτσι, που πάντα πιστεύατε και καλά κάνατε ότι πρέπει να βοηθηθεί το κράτος. Ναι, ναι. Αυτό ξεκίνησε το 2012, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν η προσφορά του πρώτου τότε mm-hmm. αυτοκινούμενου σκάνερ στα Τελωνία. Mm-hmm. Φέτος είχαμε και μάλιστα πολύ πρόσφατα την προσφορά κάποιων ταχύπλων σκαφών στο mm-hmm. λιμενικό σώμα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε. Δεν έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο, αλλά έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Να μην ξεχνάμε την προσφορά των 20 ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων στο πυροσβεστικό σώμα, ακριβώς για να μην έχουμε στο μέλλον τραγωδίες σαν και αυτές του περασμένου καλοκαιριού. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσω από τον μάνατζερ, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο, όλα αυτά τα χρόνια, τι κατάλαβα από την κρίση. Δηλαδή, τελικά αυτή η χώρα πιστεύετε ότι τα πράγματα καθυστερούν γιατί είναι θέμα κουλτούρας όλων μας, δεν θέλουμε να αλλάξουμε, δεν θέλουμε να ξεβολευτούμε. Εσείς είστε σε μια εταιρεία η οποία πάντα επιζητά τις αλλαγές, επιζητά τα νέα πράγματα, προχωράει μπροστά. Πού βλέπετε το πρόβλημα τελικά και μετά από 10 χρόνια που ούτε πόλεμο να είχαμε, δηλαδή είναι παγκόσμιο το φαινόμενο για την Ελλάδα. Να μιλάμε ακόμη για τα παραεπόμενα της κρίσης, έτσι. Ναι. Πραγματικά είναι χρήσιμο ο καθένας από εμάς, είτε σαν φυσικά πρόσωπα, είτε σαν οργανισμοί, αλλά επιτρέψτε μου να το βάλω και σε μια διάσταση χώρας. Ναι. Είναι χρήσιμο ο καθένας από εμάς να κάνει την δική του ενδοσκόπηση και να κοιτάξει λίγο πίσω και να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο τι μας έφερε εδώ, ένα, αλλά το δεύτερο και σημαντικότερο, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, σωστά, ώστε να μην επαναληφθούν αυτά, σωστά, όλα. Στο θέμα του ξεβολέματος που αναφέρεται, και μου άρεσε πολύ αυτή η λέξη, και το φέρνω στο δικό μας παράδειγμα. Ναι. Εμείς είμαστε εν μέσω μιας πολύ μεγάλης μεταμόρφωσης, ενός πολύ μεγάλου μετασχηματισμού. Βέβαια. Σαν εταιρεία, τόσο όσον αφορά το προϊόν, είπαμε νωρίτερα, έχουμε αλλάξει εντελώς παραγωγικό μοντέλο, Βέβαιος. Όσο και όσον αφορά την εσωτερική μας λειτουργία, αλλά και την διάδρασή μας με το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτό είναι ότι δεν φοβηθήκαμε το ξεβόλεμα. Έτσι. Δεν μείναμε στο τι ξέραμε να κάνουμε και στο τι θέλαμε να το κάνουμε συνέχεια, mm-hmm. αλλά λέμε ότι όχι, πρέπει να στραφούμε, να κοιτάξουμε στο μέλλον και να δούμε πώς μπορούμε και για την επιχείρηση και για τους ανθρώπους της και για την κοινωνία να έχουμε ένα προβάδισμα και μια προώθηση σε mm-hmm. αυτό που κάνουμε. Κατά ανάλογο τρόπο, το θέμα του ξεβολέματος θα πρέπει να το δει ο καθένας από εμάς. Mm-hmm. Σίγουρα πρακτικές του παρελθόντος δεν πρέπει να παραμείνουν και να επαναληφθούν. Mm-hmm. Σίγουρα νέα πράγματα θα πρέπει να έρθουν. Το σημαντικό όμως είναι να υπάρχει η βούληση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική βούληση, αναφέρομαι και στη βούληση του κάθε από εμάς, του, σωστά, κάθε πολίτη, σωστά, να πάει με αυτό το ρεύμα. Γιατί αλλιώς θα είναι σαν να έχουμε αντικρουόμενες τάσεις. Σωστά. Και κάτι για τα παιδιά. Το θέμα του ξεβολέματος θα πρέπει να είναι βασική αρχή του πώς προχωρούν από εδώ και πέρα. Mm-hmm.
Έλεγα πρόσφατα σε μια ανάλογη συζήτηση ότι ο δικός μου πατέρας ολοκλήρωσε τον επαγγελματικό του βίο με μία ή δύο εργασίες, αν θυμάμαι καλά. Εγώ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα φτάσω τις 4. Τα παιδιά μας μπορεί να φτάσουν τις 7 ή τις 8. Μάλιστα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι απαραίτητο και ζητούμενο να έχουν την άρτια εξειδίκευση σε κάτι που κάνουν. Σωστά. Το σημαντικό όμως είναι να διαθέτουν την έννοια ότι μπορούν να ξεβολευτούν και να προσαρμοστούν, και να προσαρμοστούν σε κάθε συνθήκη, βέβαια, στα νέα δεδομένα, γιατί οι εποχές αλλάζουν. Mm-hmm. Και σε αυτούς τους χρόνους της αβεβαιότητας θα πρέπει ο καθένας από εμάς να δείξει και την ανάλογη ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Μία ερώτηση και θα είναι τελευταία, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, την οποία θέλω να σας κάνω, ότι εσείς, επειδή είστε από τις πρωταγωνίστρες επιχειρήσεις στον χώρο των επενδύσεων, έχετε καταλάβει από την εμπειρία σας γιατί τελικά υπάρχει τόσο αργή εξέλιξη επενδύσεων στην Ελλάδα? Γιατί δεν γίνονται επενδύσεις? Δεν θα έλεγα ότι είναι ένας παράγοντας μόνο. Ναι. Νομίζω ότι ό,τι έγινε, έγινε. Καλός ή κακός. Νομίζω από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς, χωρίς να επαναλαμβάνουμε τα λάθη και τα προβλήματα του παρελθόντος, πώς θα κάνουμε πραγματική στροφή. Και αν μπορώ πολύ επιγραμματικά να βάλω 2-3 περιοχές, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε. Mm. Νομίζω ότι μια σταθερότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν το βάλει κανένας, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, είναι το απολύτως απαραίτητο. Mm-hmm. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο ανοιχτός διάλογος, mm-hmm. ο επικοδομητικός διάλογος, η διαβούλευση. Άλλες χώρες, δείτε το Ηνωμένο Βασίλειο, mm-hmm. την έννοια της διαβούλευσης την έχουν βασικό συστατικό, βέβαια, σε όλο τους το νομοθετικό έργο. Βέβαια. Έτσι. Και το τρίτο που θα μπορούσα εγώ να σκεφτώ και πραγματικά μπορεί επί της αρχής να μην φαίνεται τόσο πολύ συνδεόμενο, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πώς η δικαιοσύνη θα προσπαθήσει να ολοκληρώνει υποθέσεις με ταχύτερους ρυθμούς. Έτσι. Πώς θα μηχανογραφηθεί πλήρως, πώς γρήγορα θα ολοκληρώνονται οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, γιατί αυτό σχετίζεται, ξέρετε, και με μια απόφαση να mm-hmm. επενδύσει κανείς ή να μην επενδύσει σε μια χώρα ή όχι. Σωστά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και μας θυμάται, γιατί και το κανάλι έχει εδώ τον Ασπρόπυργο. Εσείς είστε από τις εμβληματικές βιομηχανίες του Ασπροπύργου. Συνεπώς, σας ελπίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα μπορούμε να έχουμε πιο συχνή επαφή, να πούμε πράγματα. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο στο έργο σας, κύριε Καραγιώτα. Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία και καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ θερμά.